social media από τρεις ηθοποιούς και φυσικά την απάντηση της άλλης πλευράς του δικηγόρου του, του Αλέξη Στεφανάκη, από το δελτίο του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου. Ωστόσο, από σήμερα και πριν από περίπου 10 λεπτά, κατέφτασε στο email μας και θα καταφτάσει σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία η νέα δήλωση του Κώστα Σπυρόπουλου, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του, του κυρίου Αλέξη Στεφανάκη, δεν θέλει από εδώ και πέρα ούτε να προβάλλεται η εικόνα του, ούτε να αναφέρεται το όνομά του σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα και παραθέτει και το σκεπτικό του. Θέλω να σας διαβάσω τη δήλωση, την οποία βλέπετε εδώ, εγώ έχω σημειώσει κάποια πράγματα. Από τις 29 πρώτου του 2021, το όνομα και η εικόνα του εντολέα μου, αναφέρει ο κύριος Στεφανάκης για τον κύριο Σπυρόπουλο, παρουσιάζονται νυχθημερών στους τηλεοπτικούς σταθμούς κατά τρόπο ικανό να δημιουργήσει στους τηλεθεατές την εντύπωση ότι ο τελευταίος έχει διαπράξει σοβαρά αδικήματα, ακόμα και σε επίπεδο κακουργήματος, κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Μάλιστα, χωρίς καν ο εντολέας μου να έχει καταστεί κατηγορούμενος ή έστω ύποπτος τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος, διεξάγεται μια ιδιότυπη τηλεοπτική προανάκριση, ακόμα και με την on-air λήψη μαρτυρικών εντός εισαγωγικών καταθέσεων, των οποίων η βασιμότητα δεν έχει διασταυρωθεί ούτε υποτυπωδώς. Απλώς εκτοξεύονται σε βάρος του εντολέα μου κατά πλήρη παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας, ειδησιογραφικών και πολιτικών, αλλά και ψυχαγωγικών εκπομπών. Η ανωτέρω πρακτική διασύρει τον εντολέα μου, ο οποίος για να αμυνθεί πρέπει είτε να συμμετέχει στο τηλεοπτικό κακουργιοδικείο που έχει στηθεί σε βάρος του, είτε να αποδεχθεί την ηθική του εξόντωση και τον πλήρη διασυρμό της προσωπικότητάς του μέσα από τις διαδικασίες οι οποίες παραβιάζουν κάθε αρχή προστασίας του ατόμου και της προσωπικότητας, αλλά και του τεκμηρίου αθωότητάς του. Στη συνέχεια αναφέρεται σε συγκεκριμένη εκπομπή και κατονομάζει και την παρουσιάστρια της εκπομπής, όπου θεωρεί ότι ελήφθη αυτή η μαρτυρική κατάθεση χωρίς να διασταυρωθεί. Εγώ δεν θέλω να το αναγνώσω αυτό. Και συνεχίζω. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα, πέραν του διασυρμού του ονόματος, της τιμής και της υπόλοιψης του εντολέα μου, τη δημιουργία ενός κλίματος τρομοκρατίας σε βάρος μου, με ανώνυμα τηλεφωνήματα, απόδοση σε αυτόν βαρύτατων δυσφημιστικών και συκοφαντικών χαρακτηρισμών, αλλά και απειλών τόσο κατά τη ζωή, τόσο του ιδίου, όσο και προσώπων του στενού περιβάλλοντός του, ακόμα και ανηλίκων. Για τους λόγους αυτούς, σας ενημερώνω ότι ο εντολέας μου ρητά απαγορεύει την αναφορά του ονόματός του σε οποιαδήποτε ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, αλλά και τη χρήση της εικόνας του από τηλεοπτικούς σταθμούς. Σας καλούμε να εφαρμόσετε τους κώδικες λειτουργίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, το εξώδικο το οποίο σας αναγιγνώσκω, σας διαβάζω αυτή τη στιγμή, θα πάει και σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία και στο ΕΣΟΥΡΟΥ και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά θα κατατεθεί και σχετικός φάκελος με καταγγελία στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Αυτή είναι η πλευρά του. Οφείλουμε να τη σεβαστούμε, να τη διαβάσουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν θέλω να αλλοιωθεί το απόσταγμα της συζήτησης όλων αυτών των ημερών. Η βία είναι κάτι μη ανεκτό, η παρενόχληση κάτι ακόμα χειρότερο και όποιος την υφίσταται πρέπει να την καταγγέλει, αν γίνεται τώρα πια που η κοινωνία είναι πιο όρημη, εκείνη τη στιγμή, για να καλούνται και οι αρμόδιες αρχές και να αποδίδεται και δικαιοσύνη. Αυτό που είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας, social media. Πρέπει να γίνεται καταγγελία, όχι μέσω Facebook, να πηγαίνουν στο δικηγόρο και να καταθέτουν μήνυση αγωγή στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια είναι υπεύθυνοι να αποδώσουν τις ευθύνες. Κανείς άλλος. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Τι λέτε, να δούμε ένα συγκεντρωτικό βιντεάκι, γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλά άλλα. Έτσι λίγο να ξεχαστούμε και επιστρέφουμε. Ξεκινάμε την πάντα όμορφη και διαχρονικά γοητευτική Ρένια Λουιζίδου, που καλεσμένη στο Houston το λύσαμε, μίλησε για τους τριλικούς απαράδεκτους, πώς γεννήθηκαν, αλλά και το κλίμα party και Jean Monfou που επικρατούσε τότε στα γυρίσματα. Δουλεύαμε μαζί στο θέατρο. Okay. Όλοι αυτοί που, που γίνανε απαράδεκτοι στο τέλος. Της ήρθε λοιπόν της Δήμητρας από το χαβαλέ και την μπούρδα των καμαρινιών και από τα και πάρα πολλοί άλλοι ηθοποιοί στο θείασο αυτό. Να έγραφε ένα τέτοιο είδου σύριαλ και αυτό τώρα, αυτή η ιδέα συνέπεσε με το που ανοίγανε τα ιδιωτικά κανάλια. Δεν πήγε τόσο γρήγορα, δεν βρήκε τόσο γρήγορα το δρόμο του, γιατί θεωρούσαν ότι είναι όχι πρωταγωνιστές ή κάποιοι ήμασταν τελείως άγνωστοι, κάποιοι ήταν απλώς ηθοποιοί του θεάτρου, πολλοί νέοι.
ήταν πρωτόγνωρο για εκείνη την εποχή. Στους απαράδεκτους, από όλα αυτά που περνάνε τώρα από το μυαλό μας.